Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικα και αυτή είναι η τίτλη των σημαντικότερων ειδήσεων της ημέρας. Σκληρή γραμμή από την κυβέρνηση στα πανεπιστήμια. Συντηρούν ανοιχτό το θέμα της οριστικής διαγραφής των φοιτητών που παρανομούν Μητσοτάκης Πιερακάκης. Τι δείχνει η επίδειξη πυγμής στις ανώτατες σχολές. Πώς απαντούν φοιτητές και αντιπολίτευση. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο για την τραγωδία των Τεμπών. Απόδοση δικαιοσύνης απαιτούν οι οικογένειες των θυμάτων και ζητούν την άρση της ασυλίας πρώην Υπουργών Μεταφορών βάσει του ενωσιακού δικαίου. Αύριο στη Βουλή η συζήτηση για τα πορίσματα των κομμάτων. Βροχή οι αγωγές κατά του δημοσίου μετά τη διαρροή των email αποδήμων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Πειρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης κατά της Νίκης Κεραμέως. Τι απαντά το Μαξίμου. Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το νέο κύκλο μαμαστροπίας ανηλίκων. Εγκέφαλος 25χρονη. Συνελήφθη με άλλους 5 συνεργάτες της. Εξέδιδαν 7 κορίτσια ηλικίας μόλις 16 και 17 ετών σε ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας. Ανοιχτό παραμένει το μέτωπο κυβέρνησης φοιτητών μετά τη σύλληψη 49 ατόμων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και την παραπομπή του σε δίκη. Ο Πρωθυπουργός εμένει στις δηλώσεις του περί οριστικής διαγραφής των φοιτητών που παρανομούν μέσα στα ΑΕΗ, καλώντας τις Βρετανικές αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Επανέλαβε μάλιστα τις θέσεις του κατά τη σημερινή συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στην ίδια γραμμή, ο Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι η εποχή της ανομίας χωρίς συνέπειες στα πανεπιστήμια έχει τελειώσει, υπογραμμίζοντας ότι η αστυνομία θα παρεμβαίνει όπου και όποτε χρειαστεί. Ανοιχτό παραμένει το μέτωπο της κυβέρνησης με τον φοιτητικό κόσμο μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά τη σημερινή του συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, να επιμένει στη σκληρή γραμμή, κάνοντας λόγο για παράνομες πράξεις φοιτητών και καλώντας τις Βρετανικές αρχές να προχωρούν στη διαγραφή τους. Οι παράνομες πράξεις δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές, να μην μπορούν να βρίσκουν εκεί καταφύγιο. Κάποιοι εντός ή εκτός πανεπιστημίου που επιδιώκουν να τους μετατρέψουν σε χώρο βίας και σε χώρο στήρων συγκρούσεων και αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί. Χρειαζόμαστε όμως και τη συνεργασία, το ξαναπώ αυτό, των Βρετανικών αρχών, οι οποίες και αυτές πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αναλάβουν και αυτές τις ευθύνες τους. Δεν γίνεται να υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι να προβαίνουν σε τις παράνομες πράξεις κατ' επανάληψη και τα πανεπιστήμια να μην προχωρούν στην προφανή κίνηση που δεν είναι άλλη από τη διαγραφή τους από το πανεπιστήμιο. Ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της δημοκρατίας είναι η καθολική απόλαυση των δικαιωμάτων από όλους όμως. Και πράγματι πρέπει να γίνονται πολλές φορές σταθμίσεις στο κατά πόσο η απόλαυση δικαιωμάτων από μια μερίδα συμπολιτών μας οδηγεί σε παραβίαση των δικαιωμάτων για τους υπόλοιπους. Και εκεί νομίζω ότι είναι οι δύσκολες σταθμίσεις που πρέπει να κάνουν όλα τα αρμόδια όργανα και η πολιτεία τελικά να εφαρμόζει την νομιμότητα. Στην ίδια γραμμή με τον Πρωθυπουργό και ο Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερακάκης. Η πολιτεία, η αστυνομία παρεμβαίνει όποτε και όπου χρειάζεται, διότι για εμάς η εποχή της ανομίας χωρίς συνέπειες στα πανεπιστήμια έχει παρέλθει. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο πρέπει να παρεμβαίνουμε όποτε και όπου χρειάζεται για να πάει η κατάσταση εκεί που πρέπει στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Την ίδια ώρα έντονες είναι οι αντιδράσεις φοιτητικών οργανώσεων που υπογραμμίζουν ότι ο χώρος των πανεπιστημίων δεν θα γίνει πεδίο άσκησης της αστυνομικής καταστολής, ενώ τη σύλληψη των 49 φοιτητών κατήγγειλαν με ανακοινώσεις τους ΚΚΕ και Νέα Αριστερά. Συντηρεί λοιπόν η κυβέρνηση ανοιχτό το θέμα της οριστικής διαγραφής των φοιτητών που παρανομούν. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Ο Γιάννης Μπασκάκης έχει το ρεπορτάζ για τη γραμμή του Μαξίμου. Ναι, στο Μέγαρο Μαξίμου Αθηνά επενδύουν στη σκληρή γραμμή για τα πανεπιστήμια και θα συνεχίσουν να επενδύουν στο περίφημο δόγμα του νόμου και της τάξης. Στην κυβέρνηση λένε ότι θέλουν με αυτόν τον τρόπο να απαντήσουν στις δημοσκοπήσεις, όπου οι πολίτες ιεραρχούν ψηλά τα ζητήματα της παιδείας και της ασφάλειας. Θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα περιορίσουν απώλειες στον δρόμο προς τις ευρωεκλογές. Θεωρούν ακόμα ότι μπορούν να απευθυνθούν μέσα από αυτήν την γραμμή και σε ένα κομμάτι του κέντρου, του ακροατηρίου που στρέφεται προς το κέντρο, αλλά κυρίως και στο σκληρό δεξιό ακροατήριο, ένα ακροατήριο όπου στην κυβέρνηση βλέπουν ότι έχουν διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και που έχουν δει ότι έχει υπάρξει και έντονη δυσαρέσκεια από αυτό το ακροατήριο προς την κυβέρνηση, ειδικά μετά το ζήτημα του γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιάννη Μπασκάκη.
Και παραμένουμε στο ίδιο θέμα. Επίδειξη πυγμής λοιπόν από την κυβέρνηση στα πανεπιστήμια. Μαζί μας είναι ο Βασίλης Κουρής και ο Αλέξανδρος Κλώσσας για να επιχειρήσουμε να δούμε ποιοι λόγοι επιβάλλουν αυτή την τακτική. Βασίλη, ξεκινώ από σένα. Ποιο μήνυμα λοιπόν θεωρείς ότι θέλει να στείλει ο Πρωθυπουργός με αυτή τη στάση? Νομίζω ότι υπάρχει μια διπλή στρατηγική. Από τη μία μεριά αυτό που λέει άνοιγμα στο κέντρο και από την άλλη μεριά μια επίθεση στα πανεπιστήμια η οποία ικανοποιεί το δεξιό ακροατήριο. Ακούσαμε και το Γιάννη πριν να λέει ότι ουσιαστικά οι δημοσκοπήσεις είναι αυτές που καθορίζουν τη στρατηγική αυτή. Ένα δεύτερο θέμα που υπάρχει είναι το θέμα ότι συνολικά η συντηρητική παράταξη θέλει να ξεμπερδεύει με όλα αυτά που είχαμε και πριν από την προδικτατορική περίοδο ακόμα και αργότερα, που τα πανεπιστήμια θεωρούνταν και πιθανόν ήταν ένα άντρο εντός ή εκτός εισαγωγικών αριστερών ιδεών. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι ότι πρέπει να δούμε λίγο την πραγματικότητα κατά τη γνώμη. Πρώτον, η ανομία είναι μέσα στα πανεπιστήμια ή είναι στον Ασπρόπυργο, είναι στο Μενίδη, είναι αλλού? Αποκλείεται να είναι και στα δύο? Όχι, δεν αποκλείεται να είναι και στα δύο, αλλά όποιος αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι τα πανεπιστήμια είναι αυτά που υπάρχουν οι συμμορίες και κάνουν το έγκλημα και δεν είναι η πορνεία, δεν είναι τα ναρκωτικά και δεν είναι αυτά, κατά τη γνώμη μου υπάρχουν δύο θέματα. Ή δεν καταλαβαίνει τι γίνεται, ή διαστρεβλώνει επίτηδες στην πραγματικότητα και η εγκληματικότητα δεν αντιμετωπίζεται. Να σας φέρω για παράδειγμα, είπατε κι εσείς στο ρεπορτάζ πριν ότι οι φοιτητές θα τιμωρούνται με διαγραφή από τα πανεπιστήμια αν κάνουν έγκλημες πράξεις. Σωστά. Ερώτημα. Αυτό ισχύει και για τους φοιτητές που συνελήφθησαν χθες. Για παράδειγμα, στην Πανεπιστημίουπολη του Ζωγράφου πιάσαν αυτούς που πήγαν και κάψαν τα αυτοκίνητα τις περασμένες μέρες? Όχι. Η απάντηση είναι κατηγορηματική. Όχι. Στη Θεσσαλονίκη ακούσαμε ότι υπήρχε ακόμα και πυρηνικός αντιδραστήρας. Δεν κατάλαβα πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και έκνομες ενέργειες μέσα στα πανεπιστήμια, στα οποία χρειάζεται βεβαίως να παρεμβαίνει η αστυνομία και να αντιμετωπίζει την τάξη. Αλλά δεν είναι αυτή η γενίκευση. Εδώ ακούσαμε και πριν και από την πρόεδρο της Δημοκρατίας να λέει οι μειοψηφίες που εμποδίζουν τις πλειοψηφίες. Δεν είναι έτσι. Είναι αποφάσεις φοιτητικών συλλόγων για καταλήξεις ή οτιδήποτε άλλο. Και υπάρχουν και άλλα θέματα. Για παράδειγμα, θέλω να σας πω, λέμε για τη βιβλιοθήκη στη Θεσσαλονίκη. Θυμάστε, και δεν ξέρω αν θυμούνται και τηλεθεατές, το δίλημα που είχε βάλει ο Πρωθυπουργός ήταν για το συγκεκριμένο θέμα, Βαριοπούλα ή βιβλιοθήκη. Έχουν περάσει από τότε 2 χρόνια. 2 χρόνια αλλάξαν πριτάνεις και η βιβλιοθήκη δεν έχει φτιαχτεί ακόμα. Ερώτημα, το γεωφύρι της Άρτας είναι? Τι χρειάζεται να γίνει μια βιβλιοθήκη σε ένα πανεπιστήμιο? Αν πραγματικά μας νοιάζει η βιβλιοθήκη θα έπρεπε να έχει φτιαχτεί και θα έπρεπε εκεί μέσα οι φοιτητές, πώς να το πω, να μπορούν να κάνουν τις μελέτες τους και οτιδήποτε άλλο. Έτσι δεν είναι? Γιατί λοιπόν 2 χρόνια δεν γίνεται η βιβλιοθήκη? Υπάρχει καμιά σκοπιμότητα? Τρέχει κάτι? Ο προηγούμενος πρότανης ήταν υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές. Ο γιν πρόεδρος κάλεσε την αστυνομία. Μια απάντηση γιατί δεν έχει γίνει ακόμα η βιβλιοθήκη μπορεί να μας δώσει κανείς? Υπάρχουν και άλλα ερωτήματα. Για παράδειγμα, να θέλω να πω, εκείνα τα έρματα τουρνικέ που έχει δοθεί και χορηγία από πατέρα βουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρηματία από την Ανατολική Αττική, μην πω το όνομα, εδώ και 4 χρόνια, γιατί δεν μπαίνουνε? Όποιος θέλει να μπει μέσα στο πανεπιστήμιο, να βάλει την κάρτα του και να μπει μέσα. Αυτό δεν ακούγαμε? Έχει δοθεί και η χορηγία. Γιατί δεν μπαίνουν αυτά? Ποιος τον εμποδίζει? Θεωρείται τότε μια λύση για να μην μπαίνουν στα πανεπιστήμια? Η πολιτεία την έχει εξαγγείλει, δεν την έχω εξαγγείλει εγώ. Και έχει εξαγγελθεί χρόνια. Και λέω, αυτό γιατί δεν μπαίνει να υπάρχει εκεί? Ως καλό παράδειγμα που έφερε και από το εξωτερικό κιόλας. Δηλαδή, έλεγε ότι στα πανεπιστήμια στο εξωτερικό έτσι είναι και δεν το κάνουμε και εδώ. Υπάρχουν λοιπόν και να διαγραφούν βεβαίως όποιοι έχουν ποινές και οτιδήποτε. Εγώ δεν είδα χθες να υπάρχουν ποινές. Δεν είδα επίσης να πιάνουν τους πραγματικούς ενόχους όπως έχει συμβεί και σε άλλες φορές. Ναι, λοιπόν, στον νόμο και την τάξη στα πανεπιστήμια, όχι στις πολιτικές και κομματικές σκοπιμότητες που φαίνεται ότι πολλές φορές εξυπηρετούνται, αυτή είναι η γνώμη μου. Μάλιστα. Τώρα, Αλέξανδρε, φαίνεται ότι είναι ανάχωμα στις διαρροές προς τα δεξιά. Μας είπε και ο Γιάννης και ο Βασίλης αυτή η σκληρή τακτική διαχείρισης των φοιτητικών αντιδράσεων. Πώς βλέπεις εσύ την κατάσταση αυτή? Θεωρείς ότι αυτή η διαχείριση θα σημαδέψει και άλλα κοινωνικά μέτωπα? Κοίτα,
Η κυβέρνηση έχει ένα βασικό αντίπαλο, το ότι πλέον είναι η κυβέρνηση εδώ και 5 χρόνια. Άρα δεν μπορεί να συζητάμε γιατί δεν μπορεί να επιβάλλει ακόμα τον νόμο και την τάξη, όπως τόσο ωραία της αρέσει να λέει στα πανεπιστήμια, μετά από 5 χρόνια. Δεν έχει κανένα βασικό αντίπαλο που δεν της επιτρέπει να κάνει τις κινήσεις που θέλει να κάνει. Συζητάγαμε 2 χρόνια, 3 χρόνια και άλλα 3 χρόνια πριν γίνει η κυβέρνηση και την περίφημη πανεπιστημιακή αστυνομία. Άνθρωποι ανεκπαίδευτοι είναι τώρα στα τμήματα, δεν ξέρω τι κάνουν. Δεν ξέρω αν ασχολούνται με κάτι σημαντικό. Πάντως, αυτή η περίφημη πανεπιστημιακή αστυνομία που θα έφερνε τη λύση των πάντων δεν είναι στα πανεπιστήμια. Δεν λέω ότι είμαι υπέρ της πανεπιστημιακής αστυνομίας, αλλά η λύση που έλεγε ότι θα φέρει δεν είναι στα πανεπιστήμια. Κάθεται η κυβέρνηση και ασχολείται με μία καταγγελία για ένα σπασμένο λουκέτο σε μία σιδερόπορτα της βιβλιοθήκης που δεν έγινε ποτέ, ενώ είχε εξαγγελθεί ότι θα γίνει και τόσα πολλά έπαθαν οι φοιτητές για να γίνει αυτή η βιβλιοθήκη. Μπήκαν μέσα τα ΜΑΤ, μαζέψαν 49 ανθρώπους, καμία σχέση δεν είχαν αυτοί 49 άνθρωποι με οποιοδήποτε περιστατικό βίας. Τους μπερδεύουμε λίγο με ένα στέκι που μπορεί όντως να έχει μέσα λοστάρια και δεν ξέρω τι άλλο, και να ήταν και Αργεντίνοι οι οποίοι είχαν έρθει να κάνουν επαναστατικό τουρισμό στην Ελλάδα. Τα μπερδεύουμε όλα μαζί, βάζουμε και λίγο κατασκοπία και λίγο κοσλοντούι ότι υπήρχε μέσα στο Πανεπιστήμιο στην Θεσσαλονίκη, γιατί υπήρχε ένας πυρηνικός αντιδραστήρας, λέει, που θα παίρνανε τις πλάκες ουρανίου από μέσα που είχε. Το ακούσαμε το λέει σχολιαστής το πρωί στο Sky. Αυτό θα θέλανε αυτοί οι μπάχαλοι να πάρουν τις πλάκες ουρανίου. Δηλαδή τα έχουμε κάνει όλα ίσωμα και δεν συζητάμε την σοβαρά ουσία για το τι συμβαίνει στα πανεπιστήμια. Δεν συζητάμε σοβαρά για το πώς μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα για τα πανεπιστήμια. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να κάνει οτιδήποτε γίνεται για να κακολογεί τα πανεπιστήμια, να υποχωρήσει η καλή φήμη που έχουν τα πανεπιστήμια, να γυρίσει το κλίμα υπέρ της, θα μπορούσε. Ότι στα πανεπιστήμια είναι μόνο ένας χώρος ανομίας, που υπάρχουν μόνο οι συγκεκριμένοι τύποι που κάνουν μόνο αυτά και τίποτα άλλο. Αυτό έρχεται πολύ ωραία να συνδεθεί με την κουβέντα που κάναμε το προηγούμενο διάστημα σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το αν θα στηριχθεί ή όχι το σύστημα δημόσιας εκπαίδευσης και τα δημόσια πανεπιστήμια. Έρχεται πάρα πολύ ωραία να συνδεθεί με το γεγονός ότι τα λεφτά τα έχουν για τα τουρνικέ που έλεγε ο Βασίλης, αλλά δεν μπαίνουν εδώ και μήνες. Έρχεται πολύ ωραία να συνδεθεί με το ότι υπάρχουν τρόποι να ελεγχθούν τα πανεπιστήμια όπως ελέγχονται στο εξωτερικό, αλλά δεν κάνει τίποτα η κυβέρνηση. Της αρέσει να στέλνει τα ΜΑΤ κάθε τρεις και λίγο για να κάνει χωρίς λόγο τσαμπουκάδες με τους φοιτητές, για να μπορεί να ταΐζει το δεξιό ως ακροδεξιό κοινό που χαίρεται με όλο αυτό ότι κάτι κάνουμε και τίποτα δεν κάνουμε στην ουσία. Και αν είναι τόσο πιστή στο δόγμα νόμος και τάξη και τίποτα δεν πρέπει να κουνιέται, γιατί δεν κάνει το ίδιο πράγμα με τα Τέμπη? Να το λήξει, να το λύσουμε. Και εδώ νόμος και τάξη είναι. Γιατί κυνηγάει την Ευρωπαία Εισαγγελέα ενώ την ίδια ώρα λέει ότι εγώ δεν θα αφήσω να κουνιέται τίποτα, όποιος φοιτητής σπάσει μια καρέκλα θα τον διαγράψω, αλλά όποιος υπουργός στείλει 57 στο θάνατο θα τον αφήσω να πάει σπίτι του. Εγώ, Αλέξανδρε, ζω δίπλα στην Πανεπιστημιούπολη Ηλυσίων. Έχω δει το τελευταίο χρόνο μίνιμουμ 3 φορές να γίνονται εξορμήσεις, να καίγονται αυτοκίνητα στην Ούλαφ Πάλμε και όχι μόνο στην Ταξίλου κλπ. Και να μην έχει συλληφθεί γι' αυτό το θέμα κανένας, όταν το κτίριο των ΜΑΤ, το κεντρικό κτίριο των ΜΑΤ και όχι μόνο, απέχει από εκεί 400 μέτρα. Γιατί προφανώς, Βασίλη μου, έτσι, για να έχουμε μία αίσθηση. Και αν λοιπόν χρειάζεται, το ερώτημα είναι ένα. Γιατί δεν τους πιάνει και γίνεται όλος αυτός ο θέμα? Η παραβατικότητα είναι μόνο μέσα από τα κάγκελα του Πανεπιστημίου. Έξω από τα κάγκελα του Πανεπιστημίου δεν είναι παραβατικότητα, δεν μας αφορά. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο. Και εμείς να αλλάξουμε θέμα. Στα ύψη παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο για την τραγωδία των Τεμπών, με τους συγγενείς των θυμάτων να ζητούν απόδοση δικαιοσύνης και να καταγγέλουν επιχείρηση συγκάλυψης. Με επιστολή τους, μάλιστα, προς το Προεδρείο της Βουλής, ζητούν βάσει του ενωσιακού δικαίου άρση της ασυλίας των πρώην Υπουργών Μεταφορών Κώστα Καραμανλή και Χρήστου Σπίρτζη. Η πολιτική αντιπαράθεση θα μεταφερθεί αύριο στη Βουλή, όπου αναμένεται να συζητηθούν τα πορίσματα στα οποία κατέληξαν τα κόμματα μετά τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής. Στη μνήμη των νεκρών μας, στο όνομα του κράτους δικαίου,
Με τον πλέον εκοφαντικό τρόπο επανέφερε στην επικαιρότητα την υπόθεση των Τεμπών η Μαρία Καριστιανού, αποσπώντας χθες μετά από την ομιλία της στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την ομόφωνη απόφαση για παραπομπή του θέματος σε δύο επιτροπές, την ΤΡΑΝ που άπτεται θεμάτων μεταφορών και τη ΛΥΜΠΕ που ερευνά θέματα θεσμών, κράτους δικαίου κ.ο.κ. Η υπόθεση των Τεμπών αυτή καθ' αυτή θα κριθεί από την ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη. Η Ελλάδα είναι ένα ανεξάρτητο κράτος που έχει διάκριση των εξουσιών. Έχει δικαστική εξουσία, η οποία κρίνει την κάθε υπόθεση όπως προβλέπει ο νόμος και με αντικειμενικό τρόπο βγάζει τα δικά της συμπεράσματα και προχωρά την κάθε υπόθεση. Και ενώ χθες στην ομιλία της στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Μαρία Καριστιανού κατήγγειλε μεθοδεύσεις που προσβάλλουν τη μνήμη των νεκρών και παραβιάζουν τις αρχές του κράτους δικαίου, κάνοντας λόγο για συγκάλυψη, σήμερα επανήλθε με αίτημα που συνυπογράφει με έτερο γονέα θύματος τον Παύλο Ασλανίδη προς το Προεδρείο της Ελληνικής Βουλής. Να συμμορφωθεί το Ελληνικό Κοινοβούλιο με τις ως άνω διατάξεις του πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν άμεσο αποτέλεσμα και να σεβαστεί την αρχή της υπεροχής του δικαίου. Της Ένωσης που επιβάλλει να καταστεί αυτοδικαίως ανεφάρμοστη η διάταξη του άρθρου 86 του Συντάγματος ως εθνικός κανόνας ειδικής μεταχείρισης των μελών της κυβέρνησης, δεδομένου ότι παρεμποδίζει την εφαρμογή των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ως προς τη διεξαγωγή έρευνας, δίωξης και επιβολής του νόμου για εικαζόμενες αξιόπινες πράξεις των πρώην Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη και Κωνσταντίνου Καραμαλή που σχετίζονται με τη Σύμβαση 717 καθετος 2014 προς διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν γίνεται συνεχώς να βγαίνει η Ευρωπαίη Εισαγγελέας και να λέει «Με εμποδίζουν να κάνω έρευνα για τα Τέμπη», να βγαίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να λέει «Διατηρούμε ανοιχτή την αναφορά των συγγενών, των θυμάτων των Τεμπών» και να λέμε όλοι «Αχ, φταίει ο κακός ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λειτουργεί ανθεληνικά και εκθέτει την χώρα μας στο εξωτερικό». Η χώρα μας εκτίθεται μέσω της κυβέρνησης που έχει στο εξωτερικό με τη στάση της απέναντι σε μείζωνα θέματα τα οποία εμείς θεωρούμε και τα χαρακτηρίζουμε εμπολής και σκάνδαλα, όπως αυτό του εγκλήματος των Τεμπών. Σήμερα στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησα εκ μέρους των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά της ομάδας ατόμων που επλήγησαν από το σιδηροδρομικό ατύχημα στα Τέμπη για περαιτέρω τάχη στη διερεύνηση και πλήρη διαλεύκαση της υπόθεσης. Μιλώντας νωρίτερα το απόγευμα στην εκπομπή Restart, ο Γιώργος Σωτηρέλης έκανε λόγο για οπισθοδρόμηση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, παρατηρώντας ότι ο πόνος στην υπόθεση των Τεμπών έσπασε στεγανά και πως η αγωνιστικότητα των συγγενών των θυμάτων υποδεικνύει τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο Σύνταγμα. Η αξιοπρεπή στάση των συγγενών και φίλων των θυμάτων, αλλά ταυτόχρονα η αγωνιστικότητά τους, ανέδειξε το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν αντιστάσεις και υποδεικνύει, μια και μιλάμε για Σύνταγμα, τον συνταγματικό νομοθέτη, αρκετές πλευρές της επιβαλλόμενης συνταγματικής αναθεώρησης. Είναι η αλλαγή του ελέγχου των Υπουργών. Στο μεταξύ, Σάλλο προκάλεσε ανάρτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιου Κυμπουρόπουλου, στην οποία εξέφρασε το σεβασμό του απέναντι στον πόνο των οικογενειών των θυμάτων, πλην όμως παρατηρούσε ότι η Ελλάδα είναι ένα ευνομούμενο κράτος. Από εδώ και πέρα, το λόγο έχει προφανώς η δικαιοσύνη. Η Ελλάδα είναι ένα ευνομούμενο κράτος. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και το δικαστικό σώμα. Και πιστεύω ότι θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, δεδομένης της σημασίας και της τραγικότητας της υπόθεσης. Από την άλλη, μια τέτοια υπόθεση μας αφορά όλους και δεν πρέπει να έχει κομματικό πρόσημο, καθώς αυτό δεν συμβάλλει προς την κατεύθυνση της απόδοσης ευθυνών. Αναφέρομαι σε σχρά ρατσιστικά, εμετικά και χυδαία σχόλια τα οποία αναρτήθηκαν κάτω από το προφίλ του, επειδή τόλμησε εντός εισαγωγικών, όπως έγραψε και στην ανάρτησή μου, ο κ. Κουμπρόπουλος, να πει τη γνώμη του, να τοποθετηθεί δημοσίως με πάρα πολύ αξιομνημόνευτη νυφαλιότητα στη συζήτηση που έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο. Εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι ανάμεσά μας, κυρίως ανώνυμα, γιατί δεν έχουν καν το στοιχειώδες θάρρος να πούν το όνομά τους. Και όλα αυτά, ενώ σε λίγες ώρες το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής. Έτοιμα στο Προεδρείο της Βουλής για άρση της ασυλίας των πρώην Υπουργών Μεταφορών Κώστα Καραμαλή και Χρήστου Σπίρτζη, απέστειλαν όπως είπαμε οι συγγενείς θυμάτων Μαρία Καριστιανού και Παύλος Ασλανίδης. Για τη στάση όμως που θα κρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ στην αυριανή συζήτηση στην Ολομέλεια, συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Συνδεόμαστε ζωντανά με την Αλεξάνδρα Ντούσκα στη Βουλή που θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Αλεξάνδρα.
Ακριβώς, Αθηνά. Συνεδρίασε και αποφασίστηκε η τακτική που θα ακολουθήσουν στην αυριανή κρίσιμη συζήτηση στην Ολομέλεια επί των πορισμάτων των κομμάτων για τα Τέμπη. Να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η αξιωματική αντιπολίτευση θα δώσει πολιτική μάχη ενάντια στη συνεχιζόμενη απόπειρα συγκάλυψης του εγκλήματος από την κυβέρνηση, τονίζοντας ότι υπάρχει συγκεκριμένο έγκλημα και συγκεκριμένες ευθύνες. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει την επιχειρηματολογία του στη βάση του πορίσματος που έχει καταθέσει και εντοπίζει ποινικές ευθύνες στον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Κωνσταντίνο Καραμαλή, στον πρώην Υφυπουργό, τον Γιώργο Καραγιάννη, αλλά και στον Χρήστο Τριαντόπουλο για το έγκλημα, όπως λένε, του μπαζώματος. Παράλληλα, θα ζητούν και τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών στους πρώην υπουργούς, τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον κύριο Σπίρτζη και τον κύριο Καραμαλή, για την μη υλοποίηση της σύμβασης 7-17. Τώρα, σχετικά με τη φημολογία ότι αναμένεται ο ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει πρόταση για προανακριτική, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, καθώς οποιαδήποτε πρόταση θα έπεφτε στο κενό και ότι μια τέτοια προοπτική θα έδινε απριόρι απριόρι αμνίστευση στους υπευθύνους, θεωρώντας ότι η μόνη που μπορεί να αποδώσει ευθύνες είναι η έρευνα της δικαιοσύνης. Αναμένεται το αύριο στη συζήτηση Ολομέλειας να γίνει πεδίο έντονης κριτικής από το ΣΥΡΙΖΑ η απουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιμείνει στα περί απόδρασης του Πρωθυπουργού. Τώρα να σου πω ότι με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης υπήρξε και μήνυμα της κοινοβουλευτικής ομάδας, συγγνώμη, του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξε και μήνυμα του Προέδρου, του Στέφανου Κασελάκη, που ανέγνωσε ο Διευθυντής Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο κύριος Θάνος Μωραΐτης, και αναφέρει χαρακτηριστικά: «Είναι λυπηρό το γεγονός πως οι συγγενείς των θυμάτων αναγκάζονται να προσφύγουν στην Ευρώπη και να βρουν το δίκιο τους. Είναι αναμενόμενο ο κύριος Μητσοτάκης να αποφύγει να εμφανιστεί αύριο στη Βουλή και να επιλέξει να φυγομαχήσει. Από την πρώτη στιγμή, άλλωστε, η μόνη του έγνοια ήταν η συγκάλυψη του εγκλήματος και των ευθυνών των μελών της κυβέρνησής του. Έστω και την ίστατη στιγμή, τον καλούμε να αναλογιστεί τις ιστορικές ευθύνες του, να κοιτάξει στα μάτια όσους ζητούν απαντήσεις και να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τον καλούμε να μην οχυρωθεί πίσω από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και να υιοθετήσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, επιτρέποντας έτσι στο φυσικό δικαστή να διερευνήσει τις ποινικές ευθύνες των υπουργών του και άλλων πολιτικών προσώπων». Τώρα, σχετικά με την αυριανή διαδικασία, δηλαδή τη συζήτηση στην Ολομέλεια επί των πορισμάτων των κομμάτων για τα Τέμπη, η συνεδρίαση θα έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, καθώς δεν προβλέπεται η λήψη αποφάσεων ή διεξαγωγή σχετικής ψηφοφορίας. Θα ξεκινήσει σε 9.30 το πρωί με τις τοποθετήσεις των εισηγητών των κομμάτων και θα ακολουθήσουν τρεις κύκλοι ομιλητών. Στο μεσοδιάστημα, οι πολιτικοί αρχηγοί θα μπορούν να λαμβάνουν το λόγο και να τοποθετούνται στο μείζον ζήτημα της τραγωδίας των Τεμπών. Τώρα, σχετικά με το αίτημα που εστάλει από συγγενείς των θυμάτων στο Προεδρείο της Βουλής, με το οποίο ζητούν από το Σώμα να αναγνωριστεί η ισχύ του ευρωπαϊκού δικαίου έναντι του Συντάγματος. Του Εθνικού, και να μην, Αλεξάνδρα. Έναντι του Συντάγματος και να μην οχυρωθεί να μην ακυρωθεί πίσω από το άρθρο 86 και τις ποινικές ευθύνες υπουργών, ζητούν ουσιαστικά την παραπομπή στην τακτική δικαιοσύνη τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών, του κυρίων Κωνσταντίνο Καραμαλή και Χρήστου Σπίρτζη, Αθηνά. Είναι ένα μόνο λοιπόν της αυριανής συνεδρίασης. Να σε ευχαριστήσω, Αλεξάνδρα Ντούσκα. Πάμε τώρα στη Μαριτίνα Ζαφυριάδου, στην αίθουσα σύνταξης. Καθώς, Μαριτίνα, η ηγεσία του Αρείου Πάγου άφησε αιχμές κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως μετά από την επίσκεψή της στην Ελλάδα και τις δηλώσεις της για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Στην πραγματικότητα, Αθηνά, μιλούν για μια εθιμοτυπική επίσκεψη κατόπιν αιτήματός της στην ηγεσία του Αρείου Πάγου, αναφερόμενη στη συνάντηση που είχε η ηγεσία του Αρείου Πάγου προημερών με την Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση. Και ενώ στην ανακοίνωση του Αρείου Πάγου, στον απόϊχο της συνάντησης, γίνεται λόγος για εκατέρωθεν πρόθεση για στενή, για αρμονική συνεργασία των εισαγγελικών λειτουργών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Εισαγγελίας της χώρας μας, σημειώνεται ότι ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περιορίζει την καθήλυνα αρμοδιότητα
αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας αποκλειστικά και μόνο στις αξιόπινες πράξεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, με πολλές πλευρές να εκτιμούν ότι η τραγωδία στα Τέμπη συνδέεται άμεσα με τη μη ολοκλήρωση της Σύμβασης 7-17, η Λάουρα Κοβέση είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι αν το έργο είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως, τότε τα Τέμπη δεν θα είχαν να συμβεί. Τέλος, να σας πω ότι η ίδια έχει πει πως το τραύμα αυτό δεν μπορεί να επουλωθεί χωρίς δικαιοσύνη, αφήνοντας αιχμές για το ότι δεν επιτρέπουν στις ευρωπαϊκές αρχές να αποδώσουν δικαιοσύνη γι' αυτό και είχε ζητήσει να αλλάξει η συνταγματική πρόβλεψη που το κάνει αυτό, είτε ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Αθηνά. Μαρτίνα Ζαφυριάδου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στις ραγδαίες εξελίξεις, στην υπόθεση της διαρροής των email αποδήμων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεκάδες κάτοικοι του εξωτερικού που είχαν υποβάλει τα στοιχεία τους για να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους, κατέθεσαν αγωγές κατά του ελληνικού δημοσίου, διεκδικώντας αποζημίωση. Εντείνεται η θύελλα αντιδράσεων για την υπόθεση της διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων Ελλήνων του εξωτερικού προς την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Την ίδια ώρα κατατίθενται και οι πρώτες αγωγές Ελλήνων του εξωτερικού που στρέφονται κατά του ελληνικού δημοσίου, καταγγέλλοντας το Υπουργείο Εσωτερικών για τη μη προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Σύμφωνα με τον δικηγόρο τους Βασίλη Σωτηρόπουλο, οι αγωγές αυτές έχουν ήδη φτάσει τις 30, ενώ σημείωσε πως έχουν αποσταλεί και εξώδικα προς την κυρία Σιμακοπούλου, ζητώντας επίσημες απαντήσεις από την ίδια, προκειμένου η του, να εξετάσουν αν θα στραφούν και εναντίον της δικαστικά. Όμως, όπως φαίνεται, όπως θα διασταυρώνουμε όλα και από αυτά που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, προκύπτει ότι η διαρροή από το Υπουργείο Εσωτερικών εντοπίζεται στις πληροφορίες που δώσαν οι άνθρωποι για το 2020. Περιμένουμε την έρευνα της εισαγγελίας και κυρίως την έρευνα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να δούμε και πώς προσωποποιούνται, αν θέλετε, όλα αυτά που έχουμε ακούσει, αν επιβεβαιώνονται τα πρόσωπα που έχουμε ακούσει στη δημοσιότητα, και τότε θα στραφούμε και εναντίον αυτών των προσώπων. Την ίδια ώρα, η Υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση της με την υπόθεση. Δεν έχω καμία σχέση με το περιστατικό αυτό. Γιατί το κάνει όλο αυτό η αντιπολίτευση? Το κάνει γιατί θέλει να υπονομεύσει την επιστολική ψήφου. Να είμαστε ξεκάθαροι. Κάλυψη στην Υπουργό Εσωτερικών έδωσε το Μέγαρο Μαξίμου μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Δεν υπάρχει κανένα θέμα για την Υπουργό Εσωτερικών, το επαναλαμβάνω. Δεν ήταν καν Υπουργό Εσωτερικών όταν εστάλει η λίστα με αυτά τα μέλης από τη συνεργάτη του Γενικού Γραμματέα τότε του Υπουργείου Εσωτερικών, με εκείνη την αρμοδιότητα, στο άλλο πρόσωπο το οποίο επίσης παρατήθηκε. Τα πειρά του στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και το Μέγαρο Μαξίμου έστρεψε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στην πραγματικότητα, αυτό που ήθελαν να δημιουργήσουν ήταν ένα θολό τοπίο και το δικό τους βολικό αφήγημα. Μήπως πρέπει να απαντήσει η κυρία Κεραμέως πώς μπορεί να εγγυηθεί μετά τα όσα συνέβησαν το αδιάβλητο των εκλογών μέσω επιστολικής ψήφου? Μήπως ο λόγος που δημοσιοποίησαν άρον-άρον την έρευνα ήταν για να σταματήσει εδώ? Μήπως αγγίζει αυτό το μεγάλο πολιτικό σκάνδαλο και άλλα πολιτικά πρόσωπα της κυβερνητικής παράταξης? Πως υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα που αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών, τον ισογραμματέας του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Σπυρόπουλος. Το θέμα υπερβαίνει την αποπομπή της κυρίας Σιμακοπούλου πλέον και ακουμπάει τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Οι λίστες έφυγαν από το Υπουργείο Εσωτερικών και πήγανε στη Νέα Δημοκρατία. Και από τον τομέα αποδήμου της Νέας Δημοκρατίας πήγανε στην κυρία Σιμακοπούλου και δεν ξέρουμε πού αλλού. Απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό και την Υπουργό Εσωτερικών ζήτησε η Νέα Αριστερά. Η κυρία Κεραμέως στις σημερινές της δηλώσεις έσπευσε να υποκαταστήσει την εισαγγελική έρευνα που είναι σε εξέλιξη και να κατηγορήσει την αντιπολίτευση ότι υπονομεύει την επιστολική ψήφο. Η μόνη που υπονομεύει διαρκώς την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και στη δημοκρατία είναι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αναμένεται να εντείνουν την κριτική τους στην κυβέρνηση για την υπόθεση αυτή, η οποία παραμένει ανοιχτή για το Μέγαρο Μαξίμου στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές. Σοκάρει η εξάρθρωση κυκλώματος που εξέδιδε ανήλικες στο κέντρο της Αθήνας. Η αστυνομία έχει συλλάβει συνολικά 6 άτομα, μεταξύ των οποίων και μια 25χρονη, η οποία θεωρείται εγκέφαλος της πείρας. Η Αντιγόνη Μιχοπούλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αντιγόνη. Αθηνά, από μια καταγγελία στην αστυνομία ξεκίνησε να εξελίγεται η δράση του κυκλώματος μαστροπίας σε βάρος ανήλικων κοριτσιών. Η μεγαλύτερη αδερφή μιας 16χρονης κοπέλας είχε ξεκινήσει να προβληματίζεται για τις νυχτερινές εξόδους του κοριτσιού και οι διάφορα μηνύματα που διάβασε στο κινητό της. Οπότε
πήγε στην αστυνομία και τη βοήθησε, έδωσε πάρα πολλά στοιχεία όπου βοήθησαν και την έρευνά της. Το κορίτσι λοιπόν είχε ξεκινήσει να προβληματίζεται από τις βραδινές εξόδου της αδερφής της. Η ενήλικη πήγε σε ερωτικό ραντεβού, συνοδευόμενη από μια 25χρονη γυναίκα, φερόμενη ως αρχηγός του κυκλώματος, γνωστή με το ψευδώνυμο Έλενα, η οποία φέρεται να είχε εξωθήσει την τότε 16χρονη στην Πονέα και συγκεκριμένα την είχε οδηγήσει σε έναν άντρα στην πλατεία Βάθης, ο οποίος έδινε χρήματα για να βλέπει ανήλικα κορίτσια να κδίνονται. Η αστυνομία σύντομα έφτασε στα ίχνη ενός άντρα, οδηγού ταξί, ο οποίος χρησιμοποιώντας για κάλυψη το όχημά του, μετέφερε ανήλικες από και προς τα ξενοδοχεία που λάμβαναν χώρα τα ερωτικά ραντεβού των παιδιών, των κοριτσιών. Το 17χρονο κορίτσι σήμερα στην πρώτη της κατάθεση στους αστυνομικούς αποκάλυψε πως από το περασμένο καλοκαίρι είχε εμπλακεί στο κύκλωμα της Έλενας, αυτής της 25χρονης γυναίκας. Είπε επίσης ότι σε ραντεβού, στο οποίο την οδήγησαν στα Σεπόλια, μαζί με ένα ακόμη κορίτσι ηλικίας 16 ετών, όπως τα κορίτσια αυτά έλαβαν ως αμοιβή το χρηματικό ποσό των 350 και 450 ευρώ αντίστοιχα, καταβάλλοντας ένα μέρος στην 25χρονη φερόμενη ως αρχηγό του κυκλώματος. Αθηνά. Μάλιστα, Αντιγόνη Μιχοπούλου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εκτός συνόρων, να πάμε να αποτρέψουν μια μεγάλη χερσαία Ισραηλινή επιδρομή στη Ράφα. Επιχειρούν Αμερικανοί και Ευρωπαίοι με τον Τζο Μπάιντεν να υποστηρίζει πως μια τέτοια ενέργεια θα ήταν λάθος σε τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στον Παλαιστινιακό Νότο με τουλάχιστον 14 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, ενώ ο ΙΕ κάνει λόγο για πιθανό έγκλημα πολέμου αναφερόμενος στους Ισραηλινούς περιορισμούς στην ανθρωπιστική βοήθεια. Μικρά παιδιά στριμώχνονται για να πάρουν μια μερίδα φαγητό, οι προμήθειες του για εκείνα και τις οικογένειές τους. Ένας άντρας μαζεύει με ένα χαρτόνι τα υπολείμματα ενός σάκου από αλεύρι που έπεσαν στο δρόμο, καθώς είναι είδος πολυτελείας. Με τον ΟΗΕ να βλέπει ενδεχόμενο δόλο πίσω από τους περιορισμούς παροχής της ανθρωπιστικής βοήθειας. The extent of Israel's continued restrictions on the entry of aid into Gaza, together with the manner in which it continues to conduct hostilities, may amount to the use of starvation as a method of war, which is a war crime. Καλή μάλιστα όσους έχουν επιρροή να την ασκήσουν προς το Ισραήλ, το οποίο οφείλει να διευκολύνει την απρόσκοπτη είσοδο και διανομή της απαραίτητης ανθρωπιστικής βοήθειας για να αποφευθεί ο λοιμός. Η Γάζα βρέθηκε στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας Biden-Netanyahu, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να ζητάει από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση. A major ground operation there would be a mistake. It would lead to more innocent civilian deaths, worsen the already dire humanitarian crisis, deepen the anarchy in Gaza and further isolate Israel internationally. Ωστόσο, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός φαίνεται να εμένει στην απόφασή του. Έχει ένα ויכוח עם האמריקנים לגבי הצורך להיכנס לרפיח. לא לגבי הצורך לחסל את החמאס, הצורך להיכנס לרפיח. Η ανησυχία για το ενδεχόμενο επιδρομή στη Ράφα φτάνει μέχρι το Κατάρ, όπου συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις των τεχνικών κλιμακίων των εμπλεκομένων μερών με στόχο την εκεχηρία, η οποία προς ώρας δεν φαίνεται στον ορίζοντα. We have cautioned and we will still caution that any attack on Rafah will make the humanitarian situation considerably worse and will result in atrocities that have not been seen before in this terrible crisis with the number of unbelievable atrocities that have taken place. Παράλληλα πληθαίνουν οι Αμερικανοί γερουσιαστές των Δημοκρατικών που τάσσονται στο ίδιο μήκος κύματος με την ομιλία του Τσακ Σούμερ, όπως ο υπέρμαχος για την παροχή βοήθειας σε Ισραήλ και Ουκρανία Κρις Μέρφη, που ζητούν πλέον τον τερματισμό των εχθροπραξιών από το Ισραήλ για να αντιμετωπιστεί ο λοιμός στη Λωρίδα της Γάζας. Να μεταφερθούμε τώρα στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, καλεί με άρθρο του την Ευρώπη να προετοιμαστεί για πόλεμο, Χρυσόστομε Λουκά, με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία, φυσικά. Και λίγες ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής Αθηνά, σε 2-3 ημέρες, ο Μισελ κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, λέγοντας ότι αν δεν στηρίξουμε την Ουκρανία κόντρα στη Ρωσία, η Ευρώπη είναι ο επόμενος στόχος. Καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να περάσει σε μια οικονομία πολέμου, όπως λέει, με παραγωγή περισσότερου εξοπλισμού, περισσότερα όπλα δηλαδή και για την ίδια και για να τα στείλει στην Ουκρανία. Ο Μισελ είναι ο τελευταίος υψηλός αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακούει τύμπανα πολέμου, θα λέγαμε, μετά τον κύριο Μακρόν της Γαλλίας, τον κύριο Σόλτς της Γερμανίας και βεβαίως τους ηγέτες της Ευρώπης που κάποτε οι χώρες τους ήταν στη Σοβιετική Ένωση. Να πάμε τώρα και στη Βόρεια Κορέα που είναι μονίμως προετοιμασμένη για πόλεμο. Χρυσόστομε, νέα επίδειξη δύναμης λοιπόν από τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Μία νέα επίδειξη δύναμης, πολύ σωστά, όχι με εκτόξευση ενός πυράβλου, με εκτόξευση έξι πυράβλων ταυτόχρονα, την επιβλέπει ο ίδιος ο
η Βορειοκορεάτης ηγέτης. Η Pyongyang με την ανακοίνωση που εξέδωσε λέει ότι εξετάζει πραγματικές πολεμικές δυνατότητες των πολύ μεγάλων εκτοξευτήρων. Τις τους βλέπουμε εδώ πέρα. Μία μέρα πριν η Νότιος Κορέα αλλά και η Ιαπωνία εκτόξευσαν και εκείνες βαλιστικούς πυράβλους μικρότερου βεληνικούς προς τη θάλασσα βέβαια. Βλέπουμε εδώ την εντυπωσιακή εκτόξευση. Η κρούσα εξοπλισμών Αθηνά και στην Ασία καλά κρατεί όπως φαίνεται. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Χρυσόστομε Λουκά. Εντός των τυχών, συμπληρώθηκε μια εβδομάδα λειτουργίας των απογευματινών χειρουργείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ αύριο κάνει πρεμιέρα στο Θεσμό και η Κρήτη. Οι αντιδράσεις των γιατρών καλά κρατούν, ενώ ο Πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι με τον νέο θεσμό η δυναμικότητα του συστήματος αναμένεται να αυξηθεί πάνω από 20%. Το ρεπορτάζ είναι της Ιωκάς Ελευθερωπούλου. Ικανοποίηση επικρατεί στο Υπουργείο Υγείας για το ξεκίνημα του θεσμού των απογευματινών χειρουργείων παρά τις αντιδράσεις και τους προβληματισμούς. Ξέρετε τι λένε, να τους το απαγορεύουμε. Εμείς ξέρετε τι λέμε. Λέμε, ακούστε, δίνουμε το δικαίωμα της επιλογής σε όποιον γιατρό, αναισθησιολόγο και νοσηλευτή θέλει να πάει να κάνει επέμβαση το απόγευμα και δίνουμε το δικαίωμα της επιλογής σε όποιον ασθενή θέλει να πάει να κάνει χειρουργείο το απόγευμα. Την περασμένη εβδομάδα, χειρουργία με πληρωμή από τους ίδιους τους ασθενείς πραγματοποιήθηκαν σε Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Καβάλα και Αττική. Ενώ σήμερα Τρίτη, ο νέος θεσμός κάνει πρεμιέρα στην Κρήτη με χειρουργείο το οποίο οργανώνεται στο Παγνή. Η θέση των εργαζομένων είναι ότι εμείς διαφωνούμε με την επιπληρωμή λειτουργία των ιδιωτικών χειρουργείων. Ζητάμε 24ωρη λειτουργία των νοσοκομείων με επιπλέον προσωπικό και με αύξηση των μισθών μας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Σύμφωνα πάντως με τη διοίκηση του νοσοκομείου, το ενδιαφέρον του προσωπικού για συμμετοχή στα απογευματινά χειρουργεία είναι υψηλό. 9 στους 10 αναισθησιολόγους και πάνω από το 90% των χειρουργών του Ιδρύματος έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή στα απογευματινά χειρουργεία, με πιο χαμηλή τη συμμετοχή των νοσηλευτών, ενώ ανάλογη είναι η συμμετοχή του προσωπικού στο Παγνή. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, πανελλαδικά σε αναμονή για χειρουργείο βρίσκονται 102.000 περιστατικά. Από αυτά, τα 31.954 περιμένουν από 4 έως 12 μήνες και τα 26.221 περισσότερους από 12 μήνες. Από μελέτη που έγινε υπολογίζεται ότι με τον νέο θεσμό η δυναμικότητα του συστήματος αναμένεται να αυξηθεί πάνω από 20%. Με την πολιτική αυτή μειώνεται η ταλαιπωρία των πολιτών αλλά και οι δαπάνες που κάνουν σε ιδιωτικά θεραπευτήρια. Ταυτόχρονα ενισχύεται και το Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλά και το εισόδημα των γιατρών και των νοσηλευτών του. Είναι μια win-win πολιτική για όλους. Οι ασθενείς έχουν πληρώσει διπλά τα δημόσια νοσοκομεία μέσα από την εφορία και μέσα από τα ασφαλιστικά του ταμεία και η λύση είναι η πραγματική ενίσχυση με προκήρυξη όλων των κοινών οργανικών θέσεων και των οικονομικών κινήτρων που πρέπει να δοθούν στους γιατρούς για να έρθουν στο ΕΣΥ. Εντός της ερχόμενης εβδομάδας, το νέο θεσμό εισέρχεται και το νοσοκομείο Χανίων. Σε όλη τη χώρα, περισσότερες από 150 χειρουργικές κλινικές βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας και του άμεσου προγραμματισμού των δικών τους απογευματινών χειρουργείων. Τα απογευματινά χειρουργεία ούτε κοσμογονική αλλαγή θα φέρουν, ούτε την καταστροφή του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Θα λειτουργήσουν όπου είναι εφικτό και εφόσον το νοσηλευτικό και το ιατρικό προσωπικό το επιθυμεί και θα λειτουργήσουν στο βαθμό που οι ασθενείς θα τα αποδεχθούν. Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας εκτιμά ότι έως τον Απρίλιο πάνω από το 80% των νοσοκομείων του ΕΣΥ θα έχουν εντάξει χειρουργικές κλινικές τους στο νέο θεσμό των απογευματινών χειρουργείων. Εικόνες ντροπή στο πάρκο Ροδινιού στη Ρόδο, όπου νεκρά ελάφια βρίσκονται σε κοινή θέα, ενώ κάποια άλλα στέκονται δίπλα στα κουφάρια. Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε για το θέμα η φιλοζωική οργάνωση Ρόδου, Μαρία Σιαμπάνου. Αθηνά, την παρέμβαση της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ρόδου προκάλεσε αυτή η ανάρτηση από εθελοντές του Φιλοζωικού Συλλόγου της Ρόδου στο πάρκο Ροδινιό. Όπως μπορούμε να δούμε, σε αυτές τις σκληρές εικόνες φαίνονται νεκρά ελάφια και μάλιστα σε αυτό το συγκεκριμένο πάρκο υπάρχουν και κάποια άλλα ελάφια ζωντανά αποσιτισμένα. Η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από το αστυνομικό τμήμα της Ρόδου, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες με τις οποίες αυτά τα ζώα έχασαν τη ζωή τους. Στο πλαίσιο αυτό θα κληθούν να καταθέσουν και οι εθελοντές του Φιλοζωικού Σώματος, οι οποίοι ανήρτησαν τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο, στελέχη της Φιλοζωικής, αλλά και στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών. Ντροπιαστικές εικόνες λοιπόν για ένα νησί το οποίο είχε πληγεί το καλοκαίρι λόγω των πυρκαγιών και μαζί με το νησί και τα ζώα του. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μαρία Σιαμπάνου.
Στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές, οι πολιτικοί αρχηγοί πληθαίνουν τις εμφανίσεις τους. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και το Γιάννη Μπασκάκη, που έχει πληροφορίες για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, το οποίο, Γιάννη, περιλαμβάνει και ταξίδι στο εξωτερικό για να συναντήσει ομογενείς. Ναι, έτσι είναι, Αθηνά. Να πούμε καταρχάς ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή να βρεθεί στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και το Σάββατο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μεταβαίνει στον Καναδά, όπου θα βρίσκεται εκεί και για την 25η Μαρτίου. Στο επίκεντρο του ταξιδιού του Πρωθυπουργού θα βρίσκεται περιοδεία σε ομογενείς, όπως και εσύ είπες. Θα βρίσκεται, λένε οι πληροφορίες, και το ζήτημα της επιστολικής ψήφου. Να σου πω ότι σε αυτό το πλαίσιο κάποιοι ερμηνεύουν το ταξίδι αυτό και ως μασάζ προς τους ομογενείς, ειδικά μετά την υπόθεση με την διαρροή των προσωπικών στοιχείων των Ελλήνων του εξωτερικού προς την πλευρά της κυρίας Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου. Σε μια προσπάθεια να μην πληγεί λοιπόν η πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Μπασκάκη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο τώρα, η επανεμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον μετά από βίντεο που τράβηξαν αυτόπτες μάρτυρες κατά την έξοδο της πριγκίπισσας της Ουαλίας για ψώνια, μονοπολεί το ενδιαφέρον. Η απουσία της Μίντλετον από δημόσιες εμφανίσεις, καθώς αναρρώνει από την ιατρική της περιπέτεια, έχει δώσει τροφή σε φήμες ότι το παλάτι κάτι προσπαθεί να κρύψει. Η σεναριολογία έχει φτάσει σε σημείο παροξισμού, με πολλούς να βλέπουν στο βίντεο ντοκουμέντο μια σωσία της Κέιτ. Where is the Princess of Wales? That's the question that keeps on being asked on social media. She's been kidnapped, she's disappeared from the face of the earth. Has she been rocketed into outer space? Η Κέιτ Μίντλετον κάνει τελικά την εμφάνισή της μαζί με τον πρίγκιπα Βίλιαμ έξω από τοπική αγορά, κοντά στον τόπο κατοικίας της στο Windsor. Με καθημερινή εμφάνιση, ευδιάθετη, βιντεοσκοπείται από παρευρισκόμενους. Τα πλάνα αγόρασαν από αυτόπτες μάρτυρες η εφημερίδα Sun και το αμερικανικό TMZ και τα παρουσιάζουν έπειτα από πολυήμερη απουσία της Κέιτ από τη δημοσιότητα. She's healthy and hopefully back serving us as we hope she will be soon. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας στις τελευταίες εβδομάδες κατάφερε να γίνει ίδια είδηση και όχι για καλό λόγο. Η περιπέτεια της υγείας της προκάλεσε τη συμπάθεια του κόσμου. Αλλά η έλλειψη ενημέρωσης έφερε ερωτηματικά περί συσκότησης ή και απόκρυψης κάποιας σοβαρής κατάστασης. Μετά ήρθε το Photogate, με πρακτορία ειδήσεων να κατεβάζουν επίσημη φωτογραφία του παλατιού, έπειτα από παραδοχή της Κέιτ ότι την επεξεργάστηκε με το Photoshop. Η εφημερίδα Sun καλωσορίζει στο πρωτοσέλιδό της την Κέιτ και κάνει λόγο για μια χαμογελαστή πριγκίπισσα στο δρόμο της ανάρρωσης. Και η ίδια όμως η σκανδαλοθυρική εφημερίδα δεν μπορεί να πιστέψει ότι παρά τα ντοκουμέντα που παρουσιάζει καρέ-καρέ με την Κέιτ, οι θεωρίες συνωμοσίας επιμένουν, με πολλούς να μην πιστεύουν αυτό που βλέπουν. Many are saying that this is not Kate. Thinking that this is in fact a body double. Even with live video footage of the Princess of Wales walking together, that is her walking, that is not some AI-generated thing, that is Princess Kate. Τα πράγματα δεν βελτιώνονται πολύ για την Κέιτ. Ο Telegraph αναφέρει ότι και η φωτογραφία της Βασίλισσας Ελισάβετ με τα εγγόνια και δισέγγονά της, που τράβηξε η Κέιτ, ήταν και αυτή ψηφιακά επεξεργασμένη, σύμφωνα με επίσημο πρακτορείο ειδήσεων. Πολλοί μέσα στο παλάτι και το Βρετανικό κατεστημένο ελπίζουν ότι η εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον με τον πρίγκιπα Βίλιαμ θα βάλει τέλος σε πολλές φήμες, από την κατάσταση της υγείας της μέχρι και την κατάσταση του γάμου της. Για όλη τη μηντιακή φασαρία πάντως, με την πριγκίπισσα, κάποιοι Λονδρέζοι έχουν, λένε, καλύτερα πράγματα να κάνουν. I couldn't say I'm relieved. I don't really kind of get involved or I'm too concerned with kind of the monarchy's whereabouts, if I'm honest. But I mean, if she's well, fantastic. But yeah, I couldn't say that I'm really concerned about it. Η εφημερίδα Telegraph είναι στην πιο σοβαρή πλευρά της βασιλικής ιστερίας και μας υπενθυμίζει ότι θα δούμε την Κέιτ αφού αναρρώσει πλήρως. We're not going to see the Princess of Wales in a public role until after Easter. Μένουμε στη Βρετανία γιατί δεν είναι μόνο η Κέιτ Μίντλετον που κάνει δημόσια εμφάνιση έπειτα από πολυήμερη απουσία. Και ο βασιλιάς Κάρολος φαίνεται ότι ξεκίνησε κάποιες εμφανίσεις Χρυσόστομε Λουκά παρά την κατάσταση της υγείας του. Τον βλέπουμε σε φωτογραφίες που έδωσε το Buckingham ως οικοδεσπότη βετεράνων του πολέμου της Κορέας με αφορμή την επέτειο 70 χρόνων από τον πόλεμο. Αυτό που βλέπουμε τι είναι ουσιαστικά είναι ανάληψη δημοσίων καθηκόντων από τον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος έχει ανησυχήσει το βρετανικό κοινό, διότι όπως ξέρουμε αντιμετωπίζει μια σοβαρή κατάσταση στην υγεία του, κάνει θεραπείες για καρκίνο. Βεβαίως φαίνεται ότι πηγαίνει
πάρα πολύ καλά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ανησυχεί ο κόσμος. Χρονικά, αυτή η εμφάνιση συμπίπτει με την επανεμφάνιση της Kate Middleton που είδαμε και στο βίντεο. Δεν μιλάει κανείς επίσημα για κάποια επικοινωνιακή αντεπίθεση από το παλάτι με όλο αυτό το όργιο φημών που υπάρχει, αλλά σίγουρα είναι κάτι που θα βοηθήσει ή θα το δούμε αν θα βοηθήσει ή αν θα τροφοδοτήσει περισσότερες φήμες για την πορεία της υγείας των γαλαζοαίματων. Φαίνεται ότι ψάχνει διέξοδο λοιπόν το παλάτι του Buckingham. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Χρυσόστομε. Συναγερμός σήμανε στις αρχές για το περιεχόμενο δέματος στο υποκατάστημα των ελληνικών ταχυδρομείων στο Μπουρνάζι. Η Μαρία Σιαμπάνου θα μας πει τι συνέβη. Σύμφωνα με πληροφορίες Αθηνά, την Παρασκευή, δύο υπάλληλοι στα ΕΛΤΑ Μπουρναζίου άνοιξαν μία συσκευασία που περιείχε φιαλίδια αντισηπτικού. Ένιωσαν μία ζαλάδα και ενημέρωσαν σήμερα την αστυνομία ότι αισθάνθηκαν ζαλάδα και αδιαθεσία. Άμεσα τις ενημερώθηκε και η πυροσβεστική, που όπως μπορούμε να δούμε και στα πλάνα μας, το σημείο μετέβη κλιμάκιό της, έτσι ώστε να παραλάβει αυτή τη συσκευασία. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα ΕΛΤΑ, κανένας υπάλληλος δεν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ υποχρεώθηκαν να ενημερώσουν την αστυνομία και την πυροσβεστική όπως πρέπει να γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, καθώς ήταν έντονη η μυρωδιά του πακέτου. Μετά την έρευνα της πυροσβεστικής δεν υπήρξε κανένας κίνδυνος και σύμφωνα ξανά με πληροφορίες από τα ΕΛΤΑ, το δέμα έχει ήδη δοθεί στον παραλήπτη του, ο οποίος είναι και ένας γεωπόνος. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Μαρία Σιαμπάνου. Πριν κλείσουμε το δελτίο μας, να πάμε στην σκληρή μάχη που δίνει εδώ και ένα μήνα ο δημοσιογράφος Μανώλης Μαυρομάτης και η σύζυγός του, που εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από τη φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμά τους. Η Αντιγόνη Μιχοπούλου θα μας δώσει τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας τους. Έχει ένα πρόβλημα το μικρόφωνο της Αντιγόνης Μιχοπούλου. Είναι εδώ και ένα μήνα λοιπόν ο κύριος Μαυρομάτης στο νοσοκομείο μαζί με την σύζυγό του. Ήταν στην εντατική. Νομίζω ότι αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Αντιγόνη. Αθηνά, οι πληροφορίες λένε ότι η κατάσταση είναι στάσιμη και δεν υπάρχει και καμία βελτίωση ούτε για τον αθλητικόγράφο ούτε για την σύζυγό του. Νοσηλεύονται και οι δύο υπό μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Να θυμίσουμε ότι το ζευγάρι διακομίστηκε στο νοσοκομείο μετά από φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμά του στο Κολωνάκι και οι δύο εισέπνευσαν τεράστιες ποσότητες καπνού, γεγονός το οποίο τους έχει προκαλέσει σοβαρότατα αναπνευστικά προβλήματα. Και οι δύο έχουν σοβαρά εγκάβματα στην επιφάνεια του σώματός τους. Αθηνά. Μακάρι να πάνε καλύτερα για το ζευγάρι. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Αντιγόνη Μιχοπούλου. Και εμείς να παρακολουθήσουμε τώρα την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο μας Ελίνα Καρέτσου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την Τετάρτη, κυρίως στα δυτικά και τα νότια, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ενώ βροχές και κατά τόπους καταιγίδες αναμένονται στα κεντρικά, τα ανατολικά και τα βόρεια ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, ωστόσο σταδιακά ο καιρός και εκεί θα βελτιωθεί. Πιο αναλυτικά, αρχικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και κατά τόπου στην Κρήτη. Τα φαινόμενα σταδιακά και προς το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά ηλιοφάνεια με πιθανότητα για ασθενείς βροχές κατά τόπους στην Πελοπόννησο το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια τμήματα της χώρας και στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου θα φτάσει στους 15 με 17 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές στους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένονται αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές, ωστόσο προς το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί και θα υπάρχουν και διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στον θερμαϊκό θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση από το μεσημέρι.
Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικα. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση και αμέσως μετά η εκπομπή Γεγονότα 2.0. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.